321 σελίδα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το ΙΕ κεφάλαιο, το 15 κεφάλαιο και το 11 εδάφιο. 921 σελίδα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ΙΕ 11. Με τη χάρη του Χριστού μας. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσμη το ανήκον μέρος της περιουσίας και διεμήρασε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους, και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτο και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δαχτυλίδιο εις τη χείρα αυτού, και υποδήματε εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχο των σιτευτών σφάξατε, και φαγόντες ασεφρανθόμεν, διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασε εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς, και προσκαλέσας ένα τον δούλο, τον δούλον, ηρώτα τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχο των σιτευτών, διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει και εις εμέ ουδέ ερήφιο έδωκες ποτέ διανεφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου τον βίο με τα πορνών ήλθε, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχο των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνο, σύ πάντοτε με τεμούησε και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου το ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια». Είχαν πλησιάσει στο Χριστό, αδελφοί, τελώνες και αμαρτωλοί, όπως λέει στην αρχή του κεφαλαίου, τον πλησιάζανε τελώνες και αμαρτωλοί. Και είναι θαυμαστό, αδελφοί, ότι όποιος πήγαινε και πλησίαζε το Χριστό, ο Χριστός το δεχότανε. Και αυτό είναι θαυμαστό να το γνωρίζουμε και εμείς βέβαια, γιατί τον ερχόμενο προς εμέ, εγώ δεν θα τον βάλω έξω, δεν τον διώχνω, και όποιος πάει στο Χριστό, αδελφοί, ο Θεός τον δέχεται. Και ενώ τον πλησίαζαν πάντες, λέει, τελώνε και αμαρτωλοί για να τον ακούνε, διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι αυτός αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, αν και θα έπρεπε να γνωρίζουν το χαρακτήρα του Θεού, το θέλημα του Θεού, καθώς είχε πει και ο Χριστός τον Νικόδημο, «Σύ διδάσκαλος είσαι του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις». Όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι αδελφοί, προσπαθούσαν να βρούνε κάτι να κατηγορήσουν τον Χριστό. Και βλέπανε όχι με τα μάτια του Θεού, αλλά με τα μάτια τα ανθρώπινα. Και ο Θεός θέλοντας να τους εξηγήσει, τους είπε αυτές τις τρεις υπέροχες παραβολές του απολωλότος, του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής και του άσου του Υιού, οι οποίες όμως, αδελφοί, μέσα από αυτό που είπε ο Χριστός, μέσα από τις παραβολές αυτές, δίνει και σε μας διδασκαλία, δίνει και σε μας νόηση, να καταλάβουμε και να δούμε
το χαρακτήρα του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, το πώς συμπεριφέρεται ο Θεός στους ανθρώπους. Και αν όχι σε όλους τους ανθρώπους που συμπεριφέρεται και σε όλους, πώς συμπεριφέρεται σε μένα, που είμαι μέσα στην Εκκλησία. Ή πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από τον Κύριο, όπως ο Άσωτος Υιός. Ή πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία σαν τον Πρεσβύτερο Υιό. Και είναι, αδελφοί, πολύ σημαντικό να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να ζητάμε από τον Κύριο να μας φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού. Γιατί όταν διαβάζουμε, μελετάμε και μας αποκαλύπτει ο Θεός το χαρακτήρα του Θεού, τότε μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, παίρνουμε θάρρος και κουράγιο. Γιατί γνωρίζουμε το Θεό. Αυτό είναι που φώναξε ο Ιωάννης και τον γνωρίσαμε. Τι σημαίνει τον γνωρίσαμε? Είδαμε το χαρακτήρα του. Καταλάβαμε, νοήσαμε ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Χριστός. Πώς συμπεριφέρεται σε κάθε στιγμή στη ζωή μου. Και βέβαια, δύο πρόσωπα χαρακτηριστικά στην παραβολή αυτή, ο νεότερος και ο πρεσβύτερος Υιός. Αλλά μπορούμε να τους δούμε αυτούς και σαν δύο διαφορετικές καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Δύο διαφορετικές τάσεις που μπορεί η καρδιά μας να πάρει μέσα στο περπάτημα του χριστιανικού. Θα δούμε όμως και άλλα πρόσωπα μέσα στην παραβολή αυτή. Ξεκινάει λοιπόν η παραβολή και λέει ότι ένας άνθρωπος είχε δύο Υιούς. Ήταν ένα σπίτι λοιπόν, στο οποίο σπίτι αυτό κατοικούσε ένας πατέρας και είχε δύο γιους, δύο παιδιά, δύο αγόρια. Και μας αδελφοί, γιατί ναι μεν η παραβολή εδώ μιλάει πάνω σε κάποια φυσικά πράγματα, ένα σπίτι, ένας πατέρας, δούλη, η μάτια πιο πέρα, μόσχος, αλλά η παραβολή αυτή για μας, ο Θεός θέλει να μας τη δώσει στον πνευματικό κόσμο, αδελφοί, και θα δούμε πώς ο Θεός έχει να κάνει με την καρδιά μας και πώς συμπεριφέρεται στην καρδιά μας. Άνθρωπος λοιπόν είχε δύο Υιούς και ο Θεός, αδελφοί, μας έκανε παιδιά Του. Μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι όσοι δέχθηκαν τον Χριστό, τους έδωσε εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Και αυτή είναι εξουσία που ο Θεός μόνο μπορεί να τη δώσει στα παιδιά Του. Στα πλάσματα που εκείνος έφτιαξε και δημιούργησε και οι οποίοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό. Δέχτηκες τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, είσαι Υιός Θεού. Είσαι Υιός του Θεού και έχεις εξουσία, όπως έχουμε ακούσει, στα περί του Πατρός. Και έχουμε εξουσία στα περί του Πατρός. Μάλιστα αλλού ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, θα μας φανερώσει ότι η δε τα οποία αγάπη έδωσε σε εμάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Η έκφραση της αγάπης του Θεού, η έκφραση της αγάπης του Θεού είναι το ότι μας ονόμασε τέκνα δικά Του, παιδιά δικά Του. Μ' αγαπάει άραγε ο Θεός. Μ' αγαπάει, αφού είμαι τέκνο Του, αφού με αναγέννησε. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Έτσι μας φανερώνει ο Ιωάννης, ότι δέτε πια οποία αγάπη έδωσε σε εμάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Και ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αλλά αγαπάει ιδιαίτερα τα παιδιά Του. Αυτούς δηλαδή που δεχθήκανε το Χριστό στη ζωή τους, τους αναγέννησε, τους άλλαξε τη ζωή και τους έκανε παιδιά Θεού, τέκνα Θεού. Αυτοί ήταν και οι δύο Υιοί, ο νεότερος και ο πρεσβύτερος. Είχανε δεχθεί, θα λέγαμε, το Χριστό στη ζωή τους, τους είχε αναγεννήσει ο Κύριος και ζούσανε μέσα στο σπίτι του πατέρα, μαζί με τον πατέρα. Μαζί και με άλλους, όπως θα δούμε, δούλους, αλλά ήτανε μαζί με τον πατέρα. Αυτό το σπίτι βέβαια, οικία, όπως μας τη λέει πιο κάτω ο Λόγος του Θεού, ήταν ιδιαίτερο σπίτι, είχε ιδιαίτερη ευλογία. Πρώτα-πρώτα αυτό το σπίτι, αδελφοί, είχε τον πατέρα. Ήταν η παρουσία του πατέρα σε αυτό το σπίτι. Ο Θεός κατοικούσε σε αυτό το σπίτι. Υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν κατοικεί ο Θεός, βεβαίως. Βεβαίως. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού. Αλλά ποιος οίκος του Θεού? Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εκεί δηλαδή που η αλήθεια ακουμπάει πάνω, στηρίζεται. Είναι στήλος η Εκκλησία της αληθείας. Αν δηλαδή δεν υπάρχει αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν ξέρω αν είναι οίκος Θεού.
Δεν ξέρω αν είναι Εκκλησία Χριστού, αλλά είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να υπάρχει η αλήθεια του Θεού, ο Λόγος του Θεού καθαρός και ανώθευτος. Και σε αυτό το σπίτι έτσι ήταν, αδελφοί. Υπήρχε η αλήθεια του Ευαγγελίου, υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Ο νεότερος και ο πρεσβύτερος Υιός ακούγανε πάντοτε το Λόγο του Θεού. Από ποιον? Από τον Πατέρα τον ακούγανε το Λόγο του Θεού. Ο Πατέρας, όπως γνωρίζουμε αδελφοί, είναι ο Θεός. Και ο Χριστός ήρθε και μας φανέρωσε αυτό το όνομα που λέγεται Πατέρας. Και εμείς πλέον στην Καινή Διαθήκη, τα παιδιά του Θεού, δεν τον βλέπουμε μόνο σαν σωτήρα ή σαν λυτρωτή ή σαν θεραπεύον γιατρό ή οτιδήποτε άλλο, τον βλέπουμε ως Πατέρα. Και ο Πατέρας μέσα στη Γραφή, αδελφοί, έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Παύλος, καθώς ξέρετε, λέει αδελφοί, ότι έναν έκαστον από σας, σαν πατέρα στα εαυτού τέκνα, σας προτρέπουμε, παρηγορούμε και διαμαρτυρώμεθα. Ο Πατέρας έχει χαρακτηριστικά, και αυτός ο Πατέρας πόσο μάλλον, έτσι, προτροπής, παρηγοριάς και διαμαρτυρίας. Προτροπής. Κάνε αυτό, παιδί μου. Μην κάνεις εκείνο, παιδί μου. Προχώρα έτσι, παιδί μου. Από εδώ πήγαινε. Προτροπή που έχει ο πατέρας στα παιδιά του. Που πρέπει να έχει ο πατέρας στα παιδιά του. Παρηγοριά. Παίρνει το παιδί του και το παρηγορεί. Στη θλίψη του, στη στεναχώρια του. Οι εκκλησίες, λέει, οικοδομούντο δια, δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός μας έχει δώσει, αδελφοί, το Πνεύμα του Άγιο για να μας παρηγορεί. Και μέσα στην Εκκλησία σαφώς, αλλά και όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο στην προσευχή μας. Μην ξεχνάμε τον παράκλητο που είναι η παρηγοριά μας. Αλλά και διαμαρτυρόμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σαν πατέρας. Δηλαδή μπορεί να έρθει και η ώρα που μπορεί να μιλήσει και πιο αυστηρά ο πατέρας μέσα στο σπίτι. Και δει ο Θεός. Και καθώς αυτά τα λόγια τα έλεγε ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, θα δούμε ότι όλα αυτά γίνανε πραγματικότητα στην επιστολή του. Παράδειγμα, λέει στους Θεσσαλονικείς, το πνεύμα μη σβήνεται, προφητείες μην εξουθενείτε, πάντα δοκιμάζεται. Αυτά τι είναι? Προτροπές. Προτροπές του Πατέρα. Παρηγοριά. Παρηγοριά. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, γιατί έρχεται ώρα που όλοι όσοι εμείς ζούμε θα αρπαχθούμε μαζί με τους κεκοιμημένους στον αέρα και θα συναντήσουμε τον Χριστό. Θέλω, λέει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, να παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους αυτούς. Να την η παρηγοριά που δίνει ο Πατέρας, που δίνει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του. Και διαμαρτυρόμεθα. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι και εκδικητής, καθώς και σας προείπαμε και διαμαρτυριών εβεβαιώσαμε όταν ο άνθρωπος αδικεί τον αδελφό αυτού. Άρα λοιπόν, αδελφοί, οι δύο αυτοί νέοι, τα δύο αυτά παιδιά ακούγανε τις προτροπές του Θεού. Ο ένας από τους δύο όμως, ο νεότερος, κάποια μέρα είπε στον πατέρα, «Πατέρα, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Ανέβηκε ένα αίτημα στην καρδιά του και άρχισε, θα έλεγα, με αυθάδεια να μιλάει στο Θεό, λες και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να του κάνει αυτό που θέλει. «Δώσ' μου το ανήκο μέρος της περιουσίας». Ήταν η δικιά του η περιουσία του Υιού? Όχι. Ήτανε του πατέρα. Γιατί είπε ο πατέρας, μετά λέει ο Λόγος του Θεού, ότι διεμήρασε τα υπάρχοντά του. Αλλά πώς πλησιάζω το Θεό, αδελφοί? Τον πλησιάζω με αυθάδεια? Τον πλησιάζω, αν όχι με αυθάδεια, για να του πω τι να κάνει στη ζωή μου? Για να τον οδηγήσω και να του πω τι να κάνει, γιατί έτσι το θεωρώ εγώ σωστό? Ή τον πλησιάζω και του λέω, πατέρα, το θέλημά σου να γίνει. Εγώ αυτό νομίζω στη ζωή μου, θα ήθελα αυτό, πατέρα, αλλά το θέλημά σου να γίνει. Ο Υιός αυτός, είτε γιατί είχε ιδιαίτερη οικειότητα ή περισσότερο από ό,τι πρέπει με τον πατέρα, άρχισε να μιλάει με αυθάδεια, θα έλεγα, στον πατέρα, αδελφή. «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Ήξερε ο πατέρας τι είχε μες στην καρδιά του όμως. Ήξερε ότι ο Υιός αυτός είχε αρχίσει να παίρνει το στραβό το δρόμο. Γιατί μέσα στην καρδιά, αδελφοί, φυτρώνουν οι επιθυμίες των οφθαλμών, επιθυμίες της ψυχής, της σάρκας. Αρχίζουν και γεννιούνται μες στην καρδιά αυτά.
Και αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, τότε αυτά γίνονται και μεγαλύτερα και μεγαλύτερα και ο άνθρωπος αρχίζει να φεύγει από το θέλημα του Θεού. Αρχίζει σιγά σιγά η συμπεριφορά του με το Θεό να μην είναι όπως ήταν παλιά. Η σχέση του με το Θεό να μην είναι αγαθή. Να αρχίζει να σκληραίνει η καρδιά. Ο Θεός, ο πατέρας εδώ αδελφοί το ήξερε, ήξερε την καρδιά του νεότερου ιού. Και αντί να τον μαλώσει, αντί να τον διώξει, αντί να του πει εγώ δεν σου δίνω τίποτα, γυρίζει και λέει και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Τι αγαθός Θεός είναι, αδελφοί, ο Θεός που πιστεύουμε. Τι αγαθός Θεός είναι ο Θεός της Γραφής. Είναι γεμάτος αγαθοσύνη, αδελφοί, ο Θεός. Στον κόσμο, μικρότερος, όταν ήμασταν, λέγαμε αυτό το παιδί είναι αγαθό. Και λέγαμε ότι ό,τι και να του κάνεις δεν σε πειράζει. Εννοούσαμε τους πιο χαζούς. Έτσι τους εννοούσαμε στον κόσμο. Ο αγαθός όμως, αδελφοί, είναι αυτός που πραγματικά ό,τι και να του κάνεις δεν σε πειράζει, δεν σου συμπεριφέρεται με κακία, δεν σου ανταποδίδει αυτό που εσύ κάνεις. Και ο Θεός έτσι είναι, αδελφοί. Είναι αγαθός ο Θεός. Και αυτό που δεν μπορώ ποτέ να το καταλάβω, αδελφοί, αλλά το λέει ο λόγος του Θεού και μας το φανερώνει και είναι αλήθεια, πώς κάποιοι άνθρωποι μια μέρα θα πούνε ότι σκληρός είσαι. Σκληρός είσαι, θα πούνε στο Θεό. Ο Θεός μας είναι αγαθός, αδελφοί, και αυτό ποτέ να μην το ξεχάσουμε από την καρδιά μας. Πάντοτε στη σχέση μας με τον Πατέρα. Είναι αγαθός ο Πατέρας και έχει αγαθές δόσεις να μας δώσει, αδελφοί. Μοίρασε λοιπόν και μάλιστα και στους δύο τα υπάρχοντά του. Και με το λίγες ημέρες συνάξας πάντα ο νεότερος γιος απεδίμησε εις χώραν μακράν. Μετά από λίγες μέρες, και είναι αυτό που λέγαμε, αδελφοί, αν δεν προσέξω και αρχίσω και παίρνω το στραβό το δρόμο, τον κακό το δρόμο, τότε δεν θα περάσει πολύς καιρός που η καρδιά δεν θα μπορεί να γυρίσει. Θα έχει απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού. Μετά λίγες ημέρες μας φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού, πήρε την απόφαση να μαζέψει πάντα, ποια πάντα, αυτά που του είχε δώσει ο Πατέρας. Τι του είχε δώσει ο Πατέρας? Τα υπάρχοντά του. Ποια είναι τα υπάρχοντα του Πατέρα? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, ελπίδα. Όλα αυτά είναι τα υπάρχοντα του Πατέρα, αδελφοί, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί τα απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Και να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε. Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, και όσοι ήρθαμε από τον κόσμο το γνωρίζουμε, αλλά και το βλέπουμε στους ανθρώπους, ότι οι άνθρωποι ψάχνουν για αυτά, πληρώνουν για αυτά, για να έχουν αγάπη, πληρώνουν για να έχουν χαρά και δεν την έχουν. Αλλά και η δική μου καρδιά, αν απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού, και αν πάρω ακόμα και όλα τα υπάρχοντα του Πατέρα και φύγω μακριά από τον Πατέρα, δεν θα μείνουν για πολύ τα υπάρχοντα αυτά. Γιατί θα τα σπαταλήσω και δεν θα έχω από κάπου να τα ξαναπάρω. Γιατί θα έχω απομακρυνθεί πια από το σπίτι του Πατέρα. Και πολλές φορές, αδελφοί, η γη αυτή η μακρινή που πήγε ο άσωτος Υιός είναι δίπλα μας. Είναι πολύ κοντά μας. Μπορεί η καρδιά μας να έχει πλανηθεί τόσο που ακόμα και στην εκκλησία να έρχομαι και η καρδιά μου να μην είναι εδώ, αλλά να είναι σε μια γη μακρινή, σε μια γη ξένη, που θα δούμε πώς ζουν στη γη την ξένη και στη γη τη μακρινή. Ζων ασώτος. Πήρε λοιπόν να κάνει, πήγε να κάνει σε αυτή τη γη αυτό που είχε η καρδιά του. Αυτό που είχε η ψυχή του. Αυτό που είχε αφήσει μέσα στην καρδιά του, δεν είχε δώσει μάχη, δεν είχε αγωνιστεί να φύγει, δεν είχε πάει στον Πατέρα να τον βοηθήσει και πήγε να το ζήσει, να ζήσει άσωτη ζωή. Γιατί δεν την έζησε μέσα στην Εκκλησία την άσωτη ζωή και την έζησε στη γη τη μακρινή? Γιατί, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί να ζήσει κάποιος άσωτα. Και εδώ να το προσέξουμε, αδελφοί. Δεν μπορεί να σταθεί κάποιος αν ζει άσωτα. Δεν μπορώ να σταθώ μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στον οίκον του Θεού. Γιατί μέσα στον οίκον του Θεού υπάρχει ο αγιασμός, υπάρχει η καθαρότητα, υπάρχουν τα όρια του Λόγου του Θεού. Και δεν μπορεί να σταθεί κάτι που είναι βρώμικο και μιένει. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι. Και κάτι που μιένει την καρδιά μου, εμένα προσωπικά για παράδειγμα, κάθε υπόθεση πούμε, δεν μπορεί να σταθεί για καιρό. Θα με βγάλει έξω. Ή θα το αγωνιστώ να μου το πάρει ο Κύριος για να μείνω. Θα με βγάλει έξω. Και η Εκκλησία, αδελφοί, είναι Αγία.
Η Εκκλησία την ετοιμάζει ο Χριστός να είναι Αγία. Δεν μπορεί μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει αμαρτία. Και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Γι' αυτό έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αν, καθ' υπόθεση, μπορούσε να ζήσει ασώτος μέσα στον οίκο του Θεού, θα ζούσε. Θα ζούσε. Θα είχε και τον Πατέρα, θα είχε και την ασωτεία. Όμως η Εκκλησία είναι Αγία, αδελφοί. Και εδώ θέλω να μείνουμε λίγο με τη χάρη του Χριστού, γιατί ο Θεός μας φανερώνει ότι στις έσχατες ημέρες και όταν η ώρα θα είναι κοντά, και ήδη είναι κοντά, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όποιος αδικεί, ας αδικεί έτη, και όποιος είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος, ιδού έρχομαι ταχαίως. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Ο δίκαιος να γίνεται έτη περισσότερο, δηλαδή ακόμα δίκαιος. Και ο άδικος στον κόσμο ας γίνεται έτη Άγιος. Και αυτό το βλέπουμε, αδελφοί, στη ζωή των ανθρώπων. Η αμαρτία, λέει, φτάνει στο πλήρες. Λέμε δεν υπάρχει άλλο αμαρτία, κι όμως βλέπουμε κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Και μένουμε έκθαμβοι. Γιατί η αμαρτία φτάνει στο πλήρες για να πληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Όμως η Εκκλησία, τι προτρέπει ο Λόγος του Θεού να γίνεται? Πιο δίκαιη. Όμως προσοχή, όχι πιο δίκαιη από τον κόσμο. Δεν θα συγκριθούμε με τον κόσμο. Το έτη δίκαιος το λέει για να συγκριθούμε με τη ζωή μας λίγο πριν. Πώς μπήκα στην Εκκλησία? Μπήκα δίκαιος. Τώρα να είμαι πιο δίκαιος από τότε. Μετά από ένα μήνα να είμαι πιο δίκαιος από τώρα. Δεν συγκρινόμαστε, αδελφοί, αν είμαστε δίκαιοι ή άδικοι με τον κόσμο. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος που πολλές φορές μπερδεύει χριστιανούς ή και εκκλησίες ακόμα, όταν αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος μέσα στις εκκλησίες. Μπαίνει ο κόσμος μέσα στους χριστιανούς. Και αντί οι χριστιανοί να πάρουν ένα άλλο μονοπάτι, ο κόσμος από εδώ, οι χριστιανοί από εδώ. Αρχίζει ο χριστιανός και παίρνει, ακολουθεί τον κόσμο από απόσταση. Όπως έχουμε ξαναπεί, από απόσταση. Δεν είμαι σαν τον κόσμο, αλλά πάω προς τον κόσμο όμως. Καταλάβατε. Και ο χριστιανός μπερδεύεται και γίνεται σιγά σιγά κόσμος. Και όλος θα τον πλησιάζει και τελικά δεν θα ξεχωρίζει η Εκκλησία του Χριστού από τον κόσμο. Όμως η προτροπή του Λόγου του Θεού, γιατί είναι προτροπή, αδελφοί, ας γίνεται πιο δίκαιος, ας γίνεται πιο άγιος. Ήμουν άγιος, τώρα να γίνω πιο άγιος ακόμα, συγκρινόμενος στον εαυτό μου με τον προηγούμενο Σπύρο, πως ήμουνα πριν. Και πιο δίκαιος ακόμα. Και αυτό, αδελφοί, έχει σαν αποτέλεσμα όμως η διαφορά μας με τον κόσμο να είναι εμφανέστατη πλέον. Αν ήταν εμφανέστατη πριν 30 χρόνια στους αδελφούς που ζούσανε πριν 40, πριν 50 χρόνια, που ακόμα ο κόσμος δεν είχε τέτοια αμαρτία έξω, πόσο πρέπει να είναι σήμερα, σύμφωνα με αυτά που ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει? Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, επικρατεί αγιασμός. Και αυτός που μας αγιάζει, αδελφοί, είναι το αίμα του Χριστού. Είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτά τα τρία μας αγιάζουν, αδελφοί. Και όταν μένουμε και ζητάμε αυτά τα τρία, τότε έρχεται ο Θεός και μας αγιάζει. Και μέσα στον αγιασμό έχουμε καρποφορία, αδελφοί. Καρποφορούμε, χαιρόμαστε. Να βλέπουμε τους αδελφούς μας άγιους, να βλέπω τον εαυτό μου άγιο. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι χαίρεται και ο Θεός όταν η Εκκλησία του είναι Αγία. Την έπαθε ο άσωτος Υιός, κάποιος τον εξαπάτησε. Ξαπατήθηκε ο άσωτος Υιός. Εξαπατήθηκε γιατί δεν πρόσεξε, όπως είπαμε. Και θυμάστε, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Παύλος μιλούσε σε ένα δώμα, σε έναν όγιο, ήτανε, λέει, ένας νέος, ο εύτυχος, ο οποίος είχε σταθεί σε ένα παράθυρο και τον είχε πάρει ο ύπνος. Και το ερώτημα είναι, γιατί στεκότανε στο παράθυρο αυτός ο νέος? Να το σπάλει ο νέος. Γιατί και εκεί ήτανε νέος? Γιατί έχει να κάνει, αδελφοί, με την απειρία, έχει να κάνει με τη μη προσοχή. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει, γίνεται έτσι σαν συνήθως το νέο, που κι αυτός δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία, το νέο στον κόσμο. Αλλά ο εύτυχος τι έκανε μέσα στην Εκκλησία? Ενώ υπήρχαν, λέει, λαμπάδες ικανές, ενώ υπήρχε φως μέσα στην Εκκλησία. Και το φως μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, είναι ο Λόγος του Θεού που μας οδηγεί. Ενώ υπήρχε ο Λόγος του Θεού πλούσιος από το δούλο του Θεού,
Εκείνος είχε κάτι στο παράθυρο και φαντάζομαι, αδελφοί, ότι θα είχε στρέψει το βλέμμα του έξω από το παράθυρο και θα κοίταζε τον κόσμο. Θα κοίταζε να δει τα φώτα της Βαβυλώνας. Θα κοίταζε να δει κάτι που τον έχει ελκύσει στον κόσμο αυτόν. Δεν θα του άρεσαν οι ύμνοι που ψέλουν οι αδελφοί. Θα του άρεσαν τα τραγούδια του κόσμου. Δεν θα του άρεσε να μπαίνει μέσα στο Λόγο του Θεού, να μπαίνει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και να χαίρεται στην παρουσία του Θεού, αλλά μπορεί και να χασμουριότανε, μπορεί και να βαριότανε. Α, πάλι ο Παύλος θα μας μιλήσει, να έλεγε. Γιατί άλλα ζητούσε η καρδιά του, αδελφοί. Και όσο καθότανε σε αυτό το παράθυρο, και όσο κάθεσαι και κάθομαι σε αυτό το παράθυρο που δείχνει στον κόσμο, θα έρθει ο ύπνος. Κυριευθείς, λέει, υπό του ύπνου, έπεσε, λέει, από το τρίτο πάτωμα. Κυριευθείς. Τι σημαίνει κυριευθείς, τον κυρίευσε δηλαδή. Ο ύπνος έγινε κύριος του. Κυριεύθηκε από τον ύπνο. Και σε εμάς, αδελφοί, και εμείς κινδυνεύουμε τον πνευματικό ύπνο. Το να μην αγρυπνούσουμε δηλαδή, το να μην αγρυπνούμε στις προσευχές, αγρυπνείτε, λέει, στις προσευχές. Μένετε στην κοινωνία με τα αλλήλων. Και ιδιαίτερα όσο βλέπετε τη μέρα να πλησιάζει. Και ο άνθρωπος αυτός, ο νέος αυτός, κοιμήθηκε, θα λέγαμε σήμερα, πνευματικό ύπνο, δεν αγρύπνησε και έπεσε από το τρίτο πάτωμα νεκρός. Πέθανε πνευματικά. Όπως και ο νεαρός εδώ, ο νέος, ο νεότερος Υιός, έφτασε στη γη τη Μακράν. Πλέον για το Θεό, ήταν για τον Πατέρα, ήταν ένας νεκρός γιος, αδελφοί. Δαπάνησε τα πάντα, ό,τι είχε από τον Πατέρα. Χαρά, ειρήνη. Και έγινε πείνα μεγάλη στη χώρα εκείνη. Όταν ο άνθρωπος δαπανάει αυτά που έχει από το Θεό, τότε έρχεται η πείνα. Η χώρα εκείνη έχει πείνα. Έχει πείνα άρτου του Θεού, πείνα του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς προσευχόμαστε, αδελφοί, να τρέξει ο Λόγος του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Να πάει σε όλους τους ανθρώπους, να τους δώσει τροφή, να τους δώσει είδωρ, το Πνεύμα το Άγιο, να γυρίσουνε τα πλανημένα μας αδέλφια. Και πήγε, λέει, και προσκολήθηκε σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης. Εδώ, αδελφοί, βλέπετε ότι πλέον δεν υπάρχει «κάνε αυτό, κάνε το άλλο», που έλεγε στον πατέρα του. Ο κόσμος έξω δεν είναι αγαθός. Ο κόσμος έξω δεν θα μας λυπηθεί. Ο διάβολος έξω δεν θα μας λυπηθεί. Και αυτό φαίνεται, αλλά πολλές φορές το ξεχνάμε, αδελφοί, και του λέει ο άνθρωπος αυτός, γιατί προσκολήθηκε, λέει, σε έναν από αυτούς, τους πολίτες, τον έπεμψε, λέει, στους αγρούς του για να βόσκει χείρους. Και είναι σημαντικό να βλέπουμε, αδελφοί, σε ποιον προσκολόμαστε. Πού προσκολούμε? Προσκολούμε στην Εκκλησία, δόξα στον Κύριο. Προσκολούμε στο Θεό, δόξα στο Θεό. Αρχίζω και προσκολούμε σε άλλα πράγματα. Με τραβάνε άλλα πράγματα από τον κόσμο. Οι μέρημνες ακόμα με τραβάνε. Προσκολούμε στις μέρημνες. Προσοχή, θα κοιμηθώ, θα πέσω από το τρίτο πάτωμα. Αλλά τι να κάνω? Να προσκοληθώ στο Θεό, να προσκοληθώ στον Κύριο, να προσκοληθώ στους αδελφούς. Και πεθύμη, λέει, να γεμίσει την κοιλία του από τον ξυλοκεράτων, και τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδείς έδιδε σε αυτόν. Ούτε μισθό δεν έπαιρνε. Αφού πεινούσε, ούτε μισθό δεν του δίνανε. Αλλά δούλευε όλη μέρα χωρίς να παίρνει τίποτα. Και τώρα ήρθε η στιγμή της επιστροφής του. Και αυτή είναι και η στιγμή της δικής μας επιστροφής, αδελφοί, όταν πάρουμε ένα λάθος δρόμο. «Ελθόν δέη σε αυτόν», είπε, «πώς η μισθωτή του πατέρα μου περισσεύουσι άρτο και εγώ χάνομαι από της πείνας». Το πρώτο σημείο, η θέλησή του. Ήρθε σε αυτόν, το θέλω του. Κατάλαβε την κατάστασή του. Κατάλαβε ότι δεν περνάει καλά. Δεν απολαμβάνει. Δεν βλέπει ουρανό. Και ήρθε σε αυτόν. Το πρώτο κομμάτι, να έρθω σε αυτόν. Το πρώτο βήμα που κάνω για να μετανοήσω, για να επιστρέψω στο Θεό. Έρχομαι σε αυτόν. Αντιλαμβάνομαι την κατάστασή μου. Το βλέπω, μου το φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Έρχομαι σε αυτόν και σκέφτεται. Σηκωθείς, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα του πω, «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου. Κάνε με σαν έναν τους μισθωτούς σου». Ταπεινώνομαι. Και ταπεινώνεται.
ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό. Αυτό θα κάνω, λέει. Αφού ήρθα στον εαυτό, θα αρχίσω να φύγω από αυτήν εδώ τη γη, από τους πολίτες αυτής της γης. Δεν θέλω να προσκολούμε πλέον σε κανέναν πολίτη αυτής της γης, σε καμιά κατάσταση, και θα γυρίσω να προσκοληθώ στον Πατέρα μου. Θα γυρίσω στον Πατέρα, και έχει σημασία, αδελφοί, γιατί ο άσωτος Υιός σκέφτεται να γυρίσει στον Πατέρα. Θα δούμε σε λίγο ότι ο πρεσβύτερος δεν γυρίζει στον Πατέρα, γυρίζει στην οικία. Εδώ ο άσωτος Υιός παίρνει τη σωστή απόφαση να γυρίσει στον Πατέρα. Και εμείς εκεί να τρέξουμε, αδελφοί, στον Πατέρα να τρέχουμε. Στον Πατέρα που έχει νυχτεί την αγκαλιά του να μας δεχθεί, αδελφοί. Δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου. Βέβαια, δεν είναι άξιος. Έτσι σκέφτεται μέσα του και καλά σκέφτεται και καλά το λέει. Και σηκωθείς, να τη πράξη. Κάνει πράξη τώρα αυτά που σκέφτεται. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, μας βλέπει όταν σκεφτόμαστε κάτι, αλλά θέλει να δει την πράξη μας, να δει την κίνησή μας, να δει ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκίνησε λοιπόν, σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί τον τράχυλο αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Ενώ ακόμα ήταν μακριά, δεν είχε φτάσει στην πόρτα, τον είδε ο πατέρας. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ο πατέρας δεν τον είδε τυχαία. Δεν πέρασε από το παράθυρο, κοίταξε έξω και ξαφνικά είδε, α, ο γιος μου έρχεται από μακριά. Αλλά έβγαινε, έτσι πιστεύω, αδελφοί, έβγαινε κάθε μέρα και περίμενε να δει το γιο του, να γυρίσει. Περίμενε να τον δει κάθε μέρα, πότε θα επιστρέψει. Και περιμένει να μας δει, αδελφοί, πότε θα επιστρέψουμε, πότε θα γυρίσουμε κοντά του. Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάθε πρωί. Λες να είναι σήμερα η μέρα που θα επιστρέψει το παιδί μου. Και εμείς έτσι να λέμε, αδελφοί, για τα απλανημένα αδέλφια μας. Μήπως είναι η μέρα σήμερα που θα έρθει το παιδί σου, Κύριε. Μήπως είναι σήμερα η μέρα που θα επιστρέψω κι εγώ. Μήπως είναι η μέρα που θα γυρίσω κι εγώ στο σπίτι του πατέρα. Και μόλις τον είδε από μακριά, δεν τον περίμενε. Όταν θα έρθει κοντά, θα τον αγκαλιάσω. Έτρεξε, λέει, τον σπλαχνίστηκε πρώτα. Σπλαχνικός Θεός, αδελφοί. Εκεί, σε αυτό να του μοιάσουμε. Σε αυτό να μοιάσουμε, αδελφοί. Σπλαχνικός, είχε σπλάχνα. Αγαπάει τον αμαρτωλό. Αγαπάει τον άνθρωπο. Σπλαχνικός. Και αφού είναι σπλαχνικός, δραμών, έτρεξε δηλαδή, αυτό σημαίνει δραμών, έτρεξε. Με ζήλο, με σπουδή. Επέπεσε επί τον τράχυλο αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Η εκδήλωση της αγάπης. Η εκδήλωση της αγάπης από τον αιώνιο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είπε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους. Αρχίζει τώρα και εμφανίζονται και κάποια άλλα πρόσωπα, αδελφοί, μέσα στο σπίτι. Πριν είδαμε τους μισθωτούς, όταν είπε ο Υιός ότι πώς οι μισθωτοί του πατέρα μου τρώνε, χορταίνουν άρτο. Μέσα στο σπίτι του πατέρα, εκτός από τους δύο Υιούς, υπήρχαν και μισθωτοί. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν επί μισθό. Επί μισθό, που θα τους έδινε ο πατέρας. Αλλά υπήρχαν και δούλοι, όπως βλέπουμε εδώ. Μισθωτοί και υπήρχαν και δούλοι. Και ο Θεός λέει στους δούλους, τους δίνει εντολές και τους λέει, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη. Γιατί έξω? Γιατί θέλει να τον αγιάσει, αδελφοί. Θέλει να τον καθαρίσει, θέλει να τον ντύσει τη δικαιοσύνη του. Γιατί ήταν γεμάτος με τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη ο άνθρωπος αυτός. Και είναι φοβερό, αδελφοί, να ντυνόμαστε τη δικαιοσύνη μας. Να τη βγάλουμε τη δικαιοσύνη μας, αδελφοί, να την απεκδηθούμε. Όπως έκανε ο τυφλός. Έβγαλε το ημάτιό του, λέει, όταν άκουσε τον Χριστό να περνάει. Ιησού, Ιε του Δαβίδ. Σου του λέγανε οι άλλοι, μη φωνάζεις, μην τον ενοχλείς. Και έβγαλε, λέει, το ημάτιό του και έτρεξε στο Χριστό. Να βγάλουμε τη δικαιοσύνη μας, τα νομίζω μας, το απιστεύω μας, τα θελήματά μας. Και να ντυθούμε, αδελφοί, το ένδυμα που μας δίνει ο Κύριος, τη δικαιοσύνη του, το θέλημά του δηλαδή. Τη στολή την πρώτη, ενδύσατε αυτόν και το δαχτυλίδι, το πνεύμα το Άγιο και υποδήματα. Και φέροντες το μόσχο των σιτευτών, σφάξατε και φαγόντες ασεφρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και άρχισαν να εφραίνονται. Δεν το περίμενε ο άσωτος Υιός αυτό. Δεν το περίμενε. Και όποτε επιστρέφουμε στο Θεό, αδελφοί, ο Θεός έχει κάτι να μας δώσει που δεν το περιμένουμε. Μια έκπληξη που δεν την περιμένουμε.
γιατί ο Υιός μου ήταν νεκρός. Προσέξτε, εμείς τον λέμε άσωτο. Έτσι δεν τον λέμε. Εγώ το έχω βάλει μια επικεφαλίδα εδώ, άσωτος Υιός. Ο άσωτος Υιός. Γιατί έζησε άσωτα. Για τον πατέρα όμως δεν ήταν άσωτος που ήτανε. Ήτανε νεκρός. Ήτανε πεθαμένος. Και τον είδε να ανασταίνεται. Να ξαναέρχεται πάλι στη ζωή. Φανταστείτε τη χαρά, αδελφοί. Δηλαδή να είχα εγώ νεκρό το παιδί μου και να το βλέπα ξαφνικά ζωντανό. Θα τρελαινόμουν από τη χαρά μου. Ή όπως έκανε η χείρα εκείνη που είδε νεκρό τον Υιό της και ο Χριστός τον ανέστησε. Φανταστείτε τι χαρά. Φανταστείτε τι χαρά γίνεται στον ουρανό, αδελφοί, όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει. Όταν ένας αμαρτωλός βαπτίζεται στο νερό. Όταν ένας αμαρτωλός, εμείς, επιστρέφουμε στον Κύριο. Πόσο χαρά δίνουμε στον ουρανό, αδελφοί. Και πόσο παίρνουμε από το Θεό τα σπλάχνα Του, την αγάπη Του και απολαμβάνουμε. Και ήταν ένας πρεσβύτερος Υιός, όπως είπαμε στην αρχή, που ήταν στον αγρό. Αυτός δεν έφυγε από το σπίτι. Αυτός φαίνεται ότι δούλευε. Ο νεότερος δεν τον είδαμε πουθενά να δουλεύει. Ο πρεσβύτερος δούλευε, κουραζότανε στον αγρό του πατέρα και καθώς ερχόμενος επλησίασε στην οικία. Πλησίασε στην οικία. Δεν πήγαινε στον πατέρα, αδελφοί, ο πρεσβύτερος Υιός. Δεν είχε σχέση με τον πατέρα ο πρεσβύτερος Υιός. Μα ήταν στην οικία, μέσα. Και δούλευε κιόλας. Εργαζότανε κιόλας. Δεν πήγαινε να συναντήσει τον πατέρα. Πήγαινε στην οικία, καλά έκανε και πήγαινε στην οικία και δόξα τω Θεώ. Αλλά πήγαινε στην οικία όχι για να συναντήσει τον πατέρα. Πήγαινε για συνήθεια. Μάλλον δεν ήθελε να τον πολύ συναντήσει κιόλας, γιατί όπως θα δούμε πιο κάτω, είχε και παράπονα μέσα στην καρδιά του για τον πατέρα. Και του είχε γίνει όλα αυτά ένα συνήθειο, αδελφοί. Πήγαινε, ερχόταν. Πήγαινε, ερχόταν. Πήγαινε, ερχόταν. Στον αγρό, μήπως ήταν είχε και αυτοδικαίωση, βέβαια. Γιατί λέει πιο κάτω, τόσα χρόνια δουλεύω σε σένα, του λέει του πατέρα. Αυτοδικαιωμένος. Δηλαδή, σαν και εμένα δεν είναι άλλος. Όμως, δεν πήγαινε να συναντήσει τον πατέρα, αδελφοί. Άκουσε συμφωνία και χορούς και προσκαλέσας έναν των δούλων, ερώτα τι είναι αυτά. Έπιασε τους δούλους και ερώτησε. Και ο δούλος βέβαια τι θα πει, την αλήθεια. Γιατί ο δούλος του Θεού, αδελφοί, πρέπει να λέει πάντοτε την αλήθεια. Αν θέλει να είναι δούλος Θεού. Αλλιώς λέει, αν ήθελα να λέει ο Παύλος να αρέσκω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Και ο δούλος Θεού λέει αυτό που είδε στον πατέρα, ότι ο αδελφός σου ήρθε και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχο των σιτευτών, γιατί τον απείλαυσε γένοντα. Απολαμβάνει, όπως είπαμε, ο Θεός όταν μας βλέπει πνευματικά υγιής. Όταν βλέπει πνευματική υγεία στο παιδί του, μας απολαμβάνει ο Κύριος. Και ο πρεσβύτερος, ενώ θα περίμενε κάποιος να χαρεί και εκείνος, οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Βλέπετε, αδελφοί, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και δεν χωράει η οργή του ανθρώπου μέσα στον οίκον του Θεού. Δεν μπορεί να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος όταν οργίζεται. Αλλά η οργή αυτή είχε μια ρίζα, αδελφοί, που είχε να κάνει με το παράπονό του στον πατέρα, αλλά και με το μίσος του για τον αδελφό του. Και είναι φοβερό, αδελφοί, να έχουμε παράπονο προς τον πατέρα και οργή για τους αδελφούς μας. Οργή για τους αδελφούς μας. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ενώ δεν ήθελε να εισέλθει, βγαίνει ο πατέρας αυτού έξω. Εξήλθε. Εξήλθε η αγαθοσύνη του Θεού, αδελφοί, για άλλη μια φορά, προς όλους. Και τον παρακαλούσε. Και εκείνος είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, αυτοδικαίωση. Ιδού, τόσες ώρες προσευχή κάνω. Ιδού, τόσες μέρες νηστεία έχω. Δεν πρέπει να πάρω το αίτημά μου». Και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Δεν το πολύ πιστεύω αυτό, ότι θα έγινε. Και εις εμέ ουδέ ερήφιο έδωκες ποτέ. Δεν μου έδωσες κάτι, δια να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν ο Υιός σου αυτός, ούτε το όνομά του λέει, ούτε ο αδελφός μου, ο Υιός σου, ο καταφαγών σου το βίο με τα πορνών, έχει και την αμαρτία του αδελφού του και τη βλέπει, και ενώ ο πατέρας την έχει συγχωρέσει, εκείνος συνεχίζει και τη βλέπει την αμαρτία. Μην βλέπουμε τις αμαρτίες των αδελφών, αδελφοί. Και άμα πέσει στην αντίληψή μας, να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας. Μην κρατάμε και βλέπουμε την αμαρτία τους και κατακρίνουμε τους αδελφούς. Γιατί γινόμαστε πρεσβύτεροι.
ο καταφαγών σου το βίο με τα πορνών ήρθε και αφού επέστρεψε, έσφαξες και το μόσχο των συντευτών. Αντί να το δώσει σε μένα, θα έλεγε. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, με αγάπη αδελφοί μιλάει ο Χριστός, με έλεος μιλάει ο Κύριος. Πάντα τα αιμά, πάντοτε λέει, μετεμού είσαι, μέσα στο σπίτι. Άσχετο αν δεν τον πλησίαζε, ήσουνα μέσα στο σπίτι. Ερχόσουνα, στην εκκλησία, ερχόσουνα. Και τα δικά μου ήταν, είναι δικά σου. Δηλαδή, ό,τι είχε, και το μόσχο, το συντευτό ακόμα, ήταν του πατέρα. Δεν πήγε όμως ποτέ αυτός ο άνθρωπος να τα απολαύσει, αδελφοί. Ενώ ήταν δικά του και το ήξερε αυτό, εκείνος ποτέ δεν πήγε να τα απολαύσει. Και είναι, αδελφοί, αυτή η κακόμοιρη, χριστιανική, μίζερη ζωή που μπορεί να έχουμε όταν ερχόμαστε, μπαίνουμε και βγαίνουμε και δεν απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Δεν απολαμβάνουμε τον Κύριο. Γιατί δεν ερχόμαστε για τον Κύριο. Γιατί ερχόμαστε για άλλα πράγματα. Γιατί τα βάζουμε με τους αδελφούς. Γιατί τα βάζουμε με το Θεό. Και καταντάει ο άνθρωπος να είναι ένας μίζερος χριστιανός, πραγματικά. Ο οποίος, αν συνεχίσει σε αυτό το δρόμο, δεν θα μπορέσει ποτέ να μπει μέσα στο σπίτι. Ποτέ να μπει μέσα στην οικία. Αλλά τι πρέπει να κάνει. Να πάει και αυτό στον πατέρα και να πει ήμαρτον, Κύριε, στον ουρανό και ενώπιον σου. Και δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Αυτό θα έπρεπε να κάνει και εκείνος. Αν ήξερε το χαρακτήρα του πατέρα. Και γυρίζει ο Θεός, αδελφοί, και συνεχίζει και του λέει, έπρεπε δε να εφρανθούμε και να χαρούμε, διότι ο αδελφός σου ήταν νεκρός και ανέζησε και απολωλός και βρέθη. Έπρεπε. Πάντοτε ο λόγος του Θεού έρχεται στις ακοές μας. Έπρεπε αυτό να κάνεις, παιδί μου. Πρέπει εκείνο να κάνεις, παιδί μου. Και μας τον δίνει πλούσια το λόγο του Θεού, αδελφοί, ο Κύριος. Και καλό είναι εμείς να προσέχουμε και να βλέπουμε για να απολαμβάνουμε, αδελφοί. Να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Έπρεπε να χαρούμε. Και αυτός κρατούσε εκεί αυτό που είχε με ζήλο και δεν απολάμβανε, αδελφοί. Και ο άσωτος Υιός που είχε φτάσει, είχε βγει στον κόσμο, βρίσκεται να απολαμβάνει τον πατέρα, να απολαμβάνει τη χαρά, να απολαμβάνει όλα τα υπάρχοντα του πατέρα του, να τον υπηρετούν οι δούλοι και ο πρεσβύτερος που ήταν μέσα στο σπίτι να είναι τώρα έξω και να είναι οργισμένος. Και πολλοί πρώτοι, λέει, θα γίνουν έσχατοι και πολλοί έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Γι' αυτό, αδελφοί, πάντοτε να έχουμε κατά νου μας στον Πατέρα το πρόσωπο του Θεού, η επιστροφή μας, η μετάνοιά μας. Αλλά είπαμε, αδελφοί, ότι υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα σε αυτό εδώ το κομμάτι της γραφής. Το ένα ήταν οι μισθωτοί και ένα άλλο πρόσωπο είναι οι δούλοι, οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτό το σπίτι. Και τους βλέπουμε να έχουν τρία πολύ ωραία χαρακτηριστικά, αδελφοί, γιατί και οι δύο ιοί προξενήσανε, δώσανε στεναχώρια στον πατέρα. Εν τέλει, βέβαια, του δώσανε χαρά. Αλλά βλέπουμε κάποιους άλλους, τους δούλους, οι οποίοι να έχουν σκύψει το κεφάλι μέσα στο σπίτι του πατέρα και να εκτελούν εντολές. Αυτό κάνανε οι δούλοι. Όταν τους έλεγε ο Θεός κάτι, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη, πηγαίνανε και τη φέρνανε. Όταν τους έλεγε φέρτε δαχτυλίδι να βάλουμε στο χέρι, πηγαίνανε και φέρνανε. Όταν τους έλεγε πηγαίνετε φέρτε του και υποδήματα να του φορέσουμε, αυτοί δεν είχαν αντίρρηση. Αυτοί δεν λέγανε όχι, δεν θα το κάνουμε ή να το σκεφτούμε. Εκτελούσαν αυτό που τους έλεγε ο πατέρας. Οι δούλοι. Οι δούλοι εκτελούν αυτά που τους λέει ο πατέρας. Υπηρετούν μέσα στην εκκλησία. Και όλοι οι αδελφοί, θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι και δούλες. Να έχουμε αυτό το πνεύμα της υπηρεσίας. Αυτό το πνεύμα του να προσφέρω στον αδελφό μου, να προσφέρω στον πατέρα, που είναι το σπίτι του πατέρα, μέσα στην εκκλησία, στον οίκο του Θεού. Να υπηρετήσω δηλαδή. Να βάλω ένα ημάτιο και να αρχίσω να πλένω πόδια Αγίων. Να υπηρετώ τους Αγίους της εκκλησίας. Και εκεί είναι η απόλαυση, αδελφοί. Γιατί λέει, όταν φέρανε το μόσχο το συτευτό, σφάξατε, λέει, και φαγόντες ασεφρανθόμεν. Φάγανε δηλαδή οι δούλοι του Θεού. Οι δούλοι του Θεού χαίρονται και τρώνε από αυτά που έχει το σπίτι του πατέρα. Απολαμβάνουν δηλαδή. Και αν σας πω ότι ιδιαίτερα απολαμβάνουν οι δούλοι του Θεού, αδελφοί. Ιδιαίτερα. Όταν υπηρετείς, θα απολαμβάνεις ιδιαίτερα. Βλέπεις τον άλλον να επιστρέφει
και τον υπηρετείς, ιδιαίτερα θα απολαύσεις. Βλέπεις τον άλλον και επιστρέφει από την αμαρτωλή οδό του, γιατί προσευχήθηκες εσύ και ο Θεός σε άκουσε και τον επέστρεψε, ιδιαίτερα θα απολαύσεις. Ιδιαίτερα θα απολαύσεις. Και το τρίτο χαρακτηριστικό που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, αδελφοί, ήταν ότι κάνανε ακριβώς αυτό που τους έλεγε ο Θεός. Και έλεγαν την αλήθεια. Όταν τους ρώτησε ο πρεσβύτερος περί του τι γίνεται μες στο σπίτι, ο δούλος, ξέρετε τι έκανε, είπε ακριβώς αυτά που είδε στον πατέρα. Είδε ακριβώς αυτά που είδε στον πατέρα. Ξέρετε ποιος το έκανε αυτό, αδελφοί? Ο Χριστός. Ο Χριστός λέει, ό,τι είδα στον πατέρα, αυτά και κάνω. Και ό,τι μου είπε ο πατέρας, αυτά και σας λέω. Και πόσο θαυμαστό, αδελφοί, αυτό να κάνουμε κι εμείς. Αυτό που βλέπουμε στον πατέρα, αυτό που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, αυτό που βλέπουμε στο Χριστό, αυτά να κάνουμε. Και ό,τι μας λέει ο Θεός, αυτά να λέμε. Όχι άλλα πράγματα, αλλά αυτά να λέμε. Και να απολαμβάνουμε ως δούλοι Θεού την παρουσία του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί. Αλληλούια.